Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά διεκδικεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από εκεί που διακόπηκαν. Σε συνέντευξή του στο ΡΙΚ και την εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα, ο Κύπριος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η χώρα δεν θα μείνει απαθής στις προκλήσεις της Άγκυρας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θα είναι η αντίδραση μας, βέβαια, ότι θα είναι παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Έχουμε μελετήσει μια σειρά από μέτρα. Δεν θα μείνουμε απαθείς, όχι βεβαίως με τρόπον πόλεμων ή κατά τρόπον που διότι δεν έχουμε την δυνατότητα, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν έκρυψε τη διαφωνία του και στο ζήτημα με το γλωσσάρι που έφτιαξαν δημοσιογράφοι υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ, το οποίο και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην Κύπρο. Η κατοχή θα πάψει να είναι κατοχή όταν υπάρξει λύση του Κυπριακού. Το να προσπαθείς με κάθε τρόπο να εξοραίσεις εγκλήματα δεν είναι ότι καλύτερο. Προκαλείς ενδεχόμενα τα αντίθετα συναισθήματα. Το να εμπλέκεις ένα διεθνή οργανισμό, ο οποίος μάλιστα να καθορίζει ότι η εισβολή δεν ήταν εισβολή, η κατοχή δεν είναι κατοχή, οι περιουσίες δεν καταπατούνται. Είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ψηφίσματα των ΗΕ